более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор SkyWay представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ. От CNN до TV Tokyo. Новые разработки SkyWay каждый год демонстрируются в центре испытаний Экотехнопарк. 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay Шарджа. Трассы, лаборатории и инфраструктуры линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Так, тελειώσαμε. Να σας πω ότι αυτή η παρουσίαση έχει ελληνική γλώσσα, έχει ελληνικούς υπότιτλους, γι' αυτό μπορείτε όλοι να χρησιμοποιείτε. Αν να το βάλετε στο YouTube, παρουσίαση Skyward Community ή παρουσίαση SkyWay, να σας βγάλει αυτό το βίντεο, αυτό είναι ένα από τους τελευταίους βίντεο, να σας δείξω πάλι πώς είναι η πρώτη σελίδα του και μπορείτε να στέλνετε αυτό το βίντεο σε συνεργάτες. Και άλλο να σας υπενθυμίζω, όποιος δεν ξέρει, έχουμε στο back office μας landing, έχουμε διάφορα site, που έχει ελληνική γλώσσα. Επίσης, έχουμε ένα site που μας δείχνει Εκατεχναπάρκου στη Μάρινα Γκόρκα στο 360 μοίρες. Δηλαδή, μπορείτε σε οποιοδήποτε σημείο που να στέκεστε, να γυρίζετε γύρω-γύρω και θα το δείτε όλα ζωντανά. Μέσα στο, περίπου μπήκατε μέσα στο Unibus, ναι. Το κάνει ο Unibus στην κίνηση, το βλέπετε εσείς γύρω-γύρω πώς κινείται, πώς πάει, σαν είστε μέσα εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τώρα να δω ποιος μπήκε. Μια στιγμούνα, Ζωή Σαφία, Μιχάη Κλαπράνου, Σάννα, 7 άτομα. Θα πρέπει να μπουν και άλλοι. Και άλλες συνεργάτες που έχω καλέσει, μη σιγά σιγά να προχωρήσουμε. Προσπαθείτε να μπαίνετε από την αρχή, γιατί από την αρχή εγώ λέω τα νέα. Και έτσι βάζω τώρα βίντεο για να καταστηρίσω λιγάκι, για να μπουν και άλλοι, αλλά τώρα να ξεκινήσουμε τα νέα της εβδομάδας και μάλλον να πω λίγο νέα της προηγούμενης στην αρχή εβδομάδας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, να σας βάλω slide αυτά. Γενικώς, εγώ κάθε φορά μπορώ να λέω τα νέα προηγούμενης εβδομάδας και προπροηγούμενες και προηγούμενες, τι που είχε περάσει. Κάθε φορά φτιάχνω για σας slide για να βλέπετε τα νέα. Και το πρώτο νέο που έχουμε, να ξαναπώ τώρα ποιος μπήκε. Έχετε κάτω δεξιά ή στο τηλέφωνο ή στο κομπιούτερ ρυθμίσεις πώς να κάνετε την οθόνη σας, φτιάξτε έτσι για να σας βολεύει, να βλέπετε καλά. Και αριστερά πάνελ που μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και άλλα στοιχεία. Και στο πρώτο, το πρώτο νέο που έχουμε, μέχρι 21 Φλεβράλη, δηλαδή έχουμε ακόμα 10 ημέρες, έχουμε προσφορά για ολόγραμμα στο Εκοτεχναπάρκο. Φτιάχνουμε για σας ένα ολόγραμμα. Να σας δείξω αυτό σε βίντεο. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
πολύ θα ήθελα να χαρώ να βλέπω το συνεργάτη μου στο Eco Technopark. Хотите стать частью будущего? Skyway. Инновационный экологичный транспорт. Сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. На самом деле, в каждом видео YouTube, όπου υπάρχει υπότιτλους, μπορούμε να ρυθμίσουμε παρόλα, αν και δεν έχει βάλει η εταιρεία ελληνική γλώσσα, εμείς μπορούμε να κάνουμε. Так, εδώ μας έχει βάλει η εταιρεία, δεν έχει ελληνικά, αλλά πάλι εμείς μπορούμε να βάλουμε, μας δίνει δυνατότητα το YouTube, να κάνουμε μετάφραση. Να πατήσουμε μετάφραση και να βρούμε ελληνική γλώσσα. Τώρα δεν βρίσκω, αλλά κανονικά σε σχεδόν κάθε βίντεο, όπως κοίταξα εγώ, μπορούμε να κάνουμε μετάφραση και να πατήσουμε ελληνική γλώσσα και να μας δείχνει ελληνικούς υπότιτλους. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Facebook for Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний Skyway в Беларуси. Голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут видеть гости эко-технопарка, будущее поколение новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопасным и комфортным. Ваш след в истории технологии Skyway — это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее — это мы. Θα έρθουν στο τεχνοπάρκο και θα δουν το βίντεο με σας. Οι άλλοι, κάποιοι που θα φανταστείτε από τη χώρα μας, θα έρθουν από την Ελλάδα και θα βλέπουν εσάς, αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, αυτό το ολόγραμμα μπορείτε να σας στείλουν σε εσάς και μπορείτε να έχετε στο υπολογιστή σας ή στο office, αν έχετε κάποια εταιρεία, έχετε office, μπορείτε να φτιάξετε και μέσα. Το βασικότερο τι σας δίνει αυτό το πακέτο, τι σας δίνει αυτό το ολόγραμμα. Σας δίνει έκπτωση 1%. Δεν ξέρω πώς βλέπετε το slide μου. Σας δίνει έκπτωση 1%, δηλαδή εσείς μπορείτε να πληρώνετε αυτό το πακέτο και με δόσεις για 10 μήνες, $500 το μήνα, και εφάπαξ 5.000. Για να καταλάβετε τη διαφορά που έχουμε τώρα σε αυτό το στάδιο, εμείς βρισκόμαστε στο 14ο στάδιο, έχουμε έκπτωση σε αυτό το πακέτο 38. Βλέπετε, είναι 3 φορές, σας δίνει περισσότερες μετοχές, περισσότερα μερίδια, συγγνώμη, που θα γίνουν μετά μετοχές και θα βγουν στο ΥΠΟ με $1. Σκεφτείτε πάρα πολύ καλά ότι και η επένδυση να κάνετε δεν θα κάνετε με τόσο πολύ μεγάλο τζίρο. Ελπίζω ότι μέσα σε 3 χρόνια θα βγούμε στο ΥΠΟ ή μήπως λιγάκι να καθυστερήσουμε, ή πόσο πολύ περισσότερο να καθυστερήσουμε, πάνω από 4 χρόνια δεν θα πάρει αυτό. Μπορεί και να είναι πολύ πιο σύντομα, αλλά εγώ το λέω συνήθως περισσότερα για να μην απελπιστεί άνθρωπος. Ή περίπου θα είναι 3 χρόνια, από $5.000 θα έχει άνθρωπος μισό εκατομμύριο δολάρια. Σκεφτείτε πάρα πολύ καλά. Μέχρι 21 Φλεβράλη έχουμε αυτή τη ευκαιρία, ο καθένας σας μέσα στο back office σας, να μπείτε, να κοιτάξετε, να διαβάζετε και να πάρετε σωστή απόφαση. Επίσης, στην προηγούμενη εβδομάδα, από το τεχνοπάρκο στη Σάρτζα, έχει πειράσει επιτρόπη, βασιλική οικογένεια, που κοιτάξανε τεχνολογία.
εξετάσανε, έχουν γράψει περιοδικά της Μιράτας, έχουν γράψει στα site και επίσης είχαν συζητήσει και για πρώτη οικολογική πόλη που θα έχει οικολογική γραμμική πόλη, έργο που θα ονομάζεται νέο. Συγγνώμη, ένα κουνούπι εδώ γυρίζει γύρω-γύρω. Από λίγο να τον πιάσω μετά. Θα έχει όνομα νέο. Δηλαδή, και καταλαβαίνετε, αυτή η γραμμική πόλη με το σχέδιο Ανατόλη Ιουνίτσκι. Αυτό το έργο κανονίζουν και αυτό να κάνουν. Και εμείς χαιρόμαστε ότι παντού επιλέγουν σε εμάς, δεν είναι μόνο σε είδες μεταφοράς, αλλά και ολόκληρη πόλη θέλουν να φτιάξουν με την εταιρεία μας. Επίσης, είχαμε νέο που ένας, τώρα δεν θυμάμαι από ποια χώρα, πάντως μια αγγλική γλώσσα, έχει κάνει κανάλι στη LinkedIn και ανακοίνωσε ένα βίντεο, έχει κάνει πολύ ωραίο βίντεο, μπορείτε να δείτε και στο YouTube έχει, έχει link για το YouTube και LinkedIn. Συγγνώμη, δεν ξέρω αυτή τι, σαν το YouTube είναι. Το θέμα ότι μέσα σε μια μέρα έχουν κοιτάξει αυτό το βίντεο 30.000 ανθρώπους. Τι λέει αυτό, ότι έχουμε απεριόριστες δυνατότητες εμείς τώρα με εσάς να δείχνουμε την εταιρεία σε διαφορετικές χώρες, ακόμα και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ένα καλό κανάλι με ελληνική γλώσσα και ο καθένας από εσάς μπορεί να κάνει κανάλι, να μιλάει για την εταιρεία, να ρωτήσει και σε μένα κάποια λεπτομέρεια για την εταιρεία που μπορεί να πάρει, να κοιτάξει τα στοιχεία της εταιρείας, μονάχα να λέτε με σωστά λόγια. Είναι πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Αν δεν λέμε σωστά για την εταιρεία, μπορούν να μπλοκάρουν και τον back office σας και τις μετοχές που έχετε. Δηλαδή, δεν λέμε ποτέ ότι εμείς πουλάμε μετοχές, εμείς δεν πουλάμε μετοχές, δεν πουλάμε καθόλου τίποτα. Ο καθένας από εμάς που μπαίνει στην εταιρεία, δίνει στην εταιρεία χρήματα, δανεικά. Και εμείς υπογράφουμε χαρτιά ότι δανείζουμε στην εταιρεία χρήματα με ανταλλαγή για τόσο μερίδια. Για ανταλλαγή παίρνουμε μερίδια από την εταιρεία. Οι όποιες μετά η εταιρεία υποχρεωμένη να βγάλει στο IPO, έτσι. Θα βγάλει και μετά εμείς βέβαια θα κερδίσουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε τώρα μετοχές. Οι μετοχές θα έχουμε όταν θα πειράσουμε όλα αυτά που σας είπα. Τάκ, το επόμενο νέο. Μπορείτε να κοιτάξετε και εσείς τι βίντεο έκανε αυτός ο άνθρωπος. Γενικώς πήρε βίντεο της εταιρείας και απλά έβαλε το κεφάλι του και το μιλάει για την εταιρεία. Αυτό είναι. Όποιος έχει δυνατότητες να ξέρουν να κάνουν βίντεο, ξέρουν να δουλέψουν με το κανάλι YouTube ή στο Messenger ή κάποιο άλλο, μπρος, όλες οι πόρτες ανοιχτές. Ξέρετε στην Ελλάδα πόσους ανθρώπους θα θέλανε να επενδύσουν σε αυτό το έργο, αλλά δεν το ξέρουν. Γιατί δεν τους είπαμε. Ποιος να τους πει, αν δεν να τους πείτε εσείς. Δηλαδή, ο καθένας από εσάς έχει απεριόριστες δυνατότητες. Γενικώς όποιος και μιλάει, είναι η γλώσσα σας και μιλάτε κανονικά στη γλώσσα σας, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Εντάξει, να προχωρήσουμε. Βλέπω μπήκανε και άλλοι και άλλα άτομα. Καλησπέρα όποιον δεν έχω χαιρετήσει. Καλησπέρα, κυρία εδώ. Okay. Αν μπορείτε να γράφετε καμιά φορά και πείφετε για να βλέπω εγώ ποιος είναι. Στις 28 Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε μία online συνάντηση με μέλη του συμβόλιου Skyward Community. Τώρα εγώ να πω και τα άλλα νέα και να σας πω
γιατί μιλάγανε σε αυτή τη συνάντηση. Επίσης, σε αυτή η εβδομάδα βγήκε σε τρεις πλατφόρμες για την εταιρεία μας. Να σας δείξω και οι τρεις. Μία πλατφόρμα είναι μία αγγλική γλώσσα, μία πλατφόρμα είναι από τα Εμεράτα και μία πολωνέζικη. Τι γράφουν αυτές οι τρεις? Σχεδόν γράφουν τα ίδια πράγματα, ότι η εταιρεία τώρα τελειώνει γραμμή 2 χιλιόμετρων, πάνω από 2 χιλιόμετρα θα είναι αυτό, και σε λίγο θα αρχίζει πιστοποίηση αυτή της γραμμής. Επίσης, ξεκινάει φτιάξιμο γραμμή 130 χιλιόμετρων. Αυτό θα είναι για βαριά οχήματα, για unicorn, που να μεταφέρουν μεγάλα κοντέινερ μέχρι 50 τόνους. Επίσης, θα είναι για πολύ μεγάλα τρένα, δηλαδή οι unibus που θα είναι συνεχόμενα, κολλημένα ένα μαζί με το άλλο, και θα γίνει ολόκληρο τρένο. Πάλι μέχρι 40 τόνους θα είναι και αυτά. Και αυτή τη γραμμή θα φτάσει από τη Σάρτζα μέχρι την πόλη Χαούρ Φακάν. Θα είναι, είπαμε, 3 χιλιόμετρα, και αυτό θα είναι καινούρια γραμμή. Θα περάσει πρώτα, θα ξεκινήσει στο τεχνοπάρκο της Σάρτζας. Θα γίνει εκεί πιστοποίηση, κάποιο κομμάτι, και μετά θα προχωρήσει και θα φτάσει στο λιμάνι, και απόσταση όλο θα είναι 130 χιλιόμετρα. Αυτό το έργο θα φτιάχνουν 3 χρόνια περίπου, έτσι λέει η εταιρεία, και θα πιστοποιηθεί, και κατευθείαν θα είναι αυτό έργο που θα πληρωθεί η εταιρεία, δηλαδή 130 χιλιόμετρα. Και άλλο ένα έργο, τοπικό έργο που θα φτιάξουν στα Εμιράτα, θα είναι μέσα στην πόλη, 10 και κάτι χιλιόμετρων, που τώρα κανονίζουν και σε λίγο να μας ανακοινώσουν. Επίσης, αυτή τη γραμμή της πόλης που θα γίνει τώρα έργο, είπα, 10 χιλιόμετρων και αυτό, τοπικό έργο, αυτή είναι η πρώτη γραμμή που κάναμε, 400 μέτρα, που τελειώνει η πιστοποίηση το επόμενο μήνα, το Μάρτι. Έτσι, κάπως το Μάρτι θα τελειώσει η πιστοποίηση και θα ξεκινήσει τοπικό έργο. Ξέρετε, από τα τοπικά έργα η εταιρεία παίρνει χρήματα, και με αυτά τα... όταν η εταιρεία θα μπει στο... πώς το λένε... παίρνει χρήματα, τέλος πάντων, από τις εταιρείες και έχει τζίρο, 20% από το τζίρο της πρέπει να δίνει σε επενδυτές, δηλαδή σε εμάς. Γι' αυτό δεν είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά κάποτε να φτάσουμε σε αυτό το καιρό, όταν θα παίρνουμε εμείς τα μερίσματα, και θα ζούμε πολύ καλά. Δηλαδή, γι' αυτό σκεφτείτε, όποιος δεν έχει πολύ μεγάλα πορτοφόλια, μεγαλώστε. Όποιος δεν έχει μεγάλα πορτοφόλια στην εταιρεία, μεγαλώστε το τώρα, με αυτές οι ευκαιρίες που έχει. Επίσης, αυτή η εβδομάδα είχαμε, χτες ήταν για το ambassador Christian Van de Wiener. Αυτός ο άνθρωπος από την Νορβηγία ή Μπέλγιο. Μπέλγιο ή Νορβηγία, τώρα δεν θυμάμαι, έχω επικοινωνήσει μαζί του ζωντανά. Βέβαια, μιλάει ο άνθρωπος στα αγγλικά, μέσα στη συναντήση στο Μίνσκ που κάναμε. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, και αυτός πήρε στην Αφρική, πώς να πω, έγινε ambassador, δηλαδή άνθρωπος που πάει και ασχολείται και επικοινωνεί με τον κόσμο εκεί, φτιάχνει δηλαδή δίχτυο και μένει εκεί στην Αφρική, στην Νιγηρία. Και σε αυτό το
εδώ σε αυτό το νέο μπορείτε να δείτε ολόκληρο έργο, πώς ζουν, πώς κάνουν, πώς ζουν, και παρόλο που στην Αφρική πολύ φτωχός ο κόσμος, στην αρχή δείχνει πώς ζουν πολλοί άνθρωποι μέσα εκεί, πώς, δηλαδή, τι να σας πω, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν και δυνατότητες και επενδύουν. Στο Skyway μου κάνει πολύ εντύπωση ότι πού βρίσκουν χρήματα. Είναι πολύ φτωχοί άνθρωποι. Ενώ μήπως είναι, δείχνουν και χωριά. Μετά μέσα στη πόλη είναι λιγάκι πιο οικονομημένοι άνθρωποι. Οπότε εδώ βλέπετε πώς Χρήσταν μιλάει. Και εδώ είναι κόσμος που κάθεται. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι είναι της πόλης, είναι λιγάκι διαφορετική, δεν είναι όπως στο χωριό. Στο χωριό είναι πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι, πάρα πολύ φτωχοί. Και να σας πω, η Νιγηρία δίνει τώρα επενδύσεις στο Skyway περισσότερα παρά δίνει η Γερμανία, παρά δίνουν άλλες χώρες από την Ευρώπη. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί σας λέω ότι είναι φτωχοί άνθρωποι, ζουν πολύ φτωχοί. Δεν είναι όλοι, αλλά είναι πολλοί. Και άλλο βγήκε αποτέλεσμα από το Level Up διαγωνισμό. Και αυτό διαγωνισμό βλέπετε στο back office μας σας, όπως βλέπετε πάνω στο panel. Το back office γράφει Level Up. Δηλαδή δεν μπορείτε να το χάσετε αυτό. Φαίνεται όταν μπαίνετε κατευθείαν πάνω στη γραμμή που είναι για συνεργάτες, για banking και λοιπά, και γράφει εκεί μια Level Up. Μπορείτε να πατήσετε και να κοιτάξετε τι πρέπει να κάνετε για να είστε και εσείς μέσα σε σε αυτό το διαγωνισμό και μπορείτε να παίρνετε χρήματα. Ό,τι περίπου, κοιτάξτε αυτό. Τώρα να δοκιμάσω να μεγαλώσω το slide. Να το. Την πρώτη θέση σε αυτό το μήνα, κάθε μήνα βγάζουν αποτέλεσμα ποιος κερδίζει. Σε αυτό το μήνα, την πρώτη θέση νικητής είναι από την Ισπανία και παίρνει 30% από το... έχουν ένα ποσό που βάζουν για αυτούς οι κερδισμένους και είναι 6.900. Φανταστείτε πόσο αυτός κέρδισε, αλλά δεν ξέρουμε τη δουλειά που έκανε, έτσι, για να κερδίσει. Μετά οι υπόλοιπες εδώ από το δεύτερο μέχρι το πέμπτο είναι Βιετνάμ. Στο έκτο είναι ένας Αυστραλός. Πήρε 1.380, βλέπετε εδώ αντεξιά γράφουν. Πάλι Βιετνάμ και το τελευταίο από την Ιγκυρία, αυτός από την Αφρική. Δηλαδή, οι πρώτες 10 που μπαίνουν στην πρώτη δεκάδα παίρνουν βραβείο με τα χρήματα για πολύ μεγάλη ανάκτηση που έχουν κάνει. Μπορείτε, σας ξαναλέω, στο back office σας να διαβάζετε τι πρέπει να κάνετε για να κερδίζετε, για να μπείτε και εσείς στο διαγωνισμό. Απλά να σας πω, καθόδος στο καναπέ δεν θα φτάσουμε εδώ στο 10. Εδώ είναι αυτοί που μπήκαν, είναι μεγάλες, αρκετά δυνατοί άνθρωποι, έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά για να μπουν σε αυτή τη δεκάδα. Τέλος πάντων, κάθε μήνα έχετε εσείς ευκαιρία να κερδίζετε και εσείς αυτά τα χρήματα. Εκτός από αυτά, θα έχουν κερδίσει πολύ περισσότερα από τη γραμμή που έχουν στήσει, που έχουν φτιάξει για να φτάσουν εδώ. Αυτά είναι τα νέα της εβδομάδας. Σας είχα πει ότι να πω λιγάκι για τα απαντήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν κάνει στο Συμβούλιο. Έχω εδώ μπροστά μου στα ρωσικά και εγώ να σας λέω περίπου στα ελληνικά. Το λέει στην αρχή ότι τι έχουν κάνει, ότι τώρα έχουμε τελειώσει και οικολογικό σπίτι στη Σάρτζα και το γίνεται εκεί, κάνουν πιστοποίηση. Ετοιμάζουν τώρα πλατφόρμα για πώληση tokens.
για το κρυπτονόμισμα. Έχετε ακούσει εσείς βέβαια από το Skyway. Σιγά σιγά ετοιμάζεται και σε λίγο θα έχει δυνατότητα και ο καθένας από εσάς μπορεί να έχει κρυπτονόμισμα το Skyway και μετά θα έχει, όπως ξέρω, Skyway θα έχει δικό το blockchain. Μετά λέει για τα προβλήματα που γινόντουσαν με την κάρτα Visa και Mastercard. Είχαμε, ξέρετε, Γενάρη είχαμε δύσκολο μήνα. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε εύκολα και μετά ήμουνα και στο νοσοκομείο. Αλλά τώρα κάποιες λύσεις υπάρχουν και να μας δώσει η εταιρεία και άλλες λύσεις σε λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε σύστημα καπιταλής με πληρωμή με τη Visa και Mastercard. Όποιος θέλει να κάνει πληρωμή μόνος του, επιφύας παίρνει τη σε μένα. Καλό να έχετε Skype ή Viber. Αν έχετε Viber στο υπολογιστή, μπορείτε να μου, να μου δείξετε οφόνη. Αλλά πάντως, εγώ δεν μπορώ να κάνω για εσάς, γιατί πρέπει να γίνει εκεί η παλήφευση με τη κάμερα. Τώρα σε λίγο κανονίζουν και με brokers εταιρεία στη Κύπρο και Κύπρος είναι η γειτόνι μας, για μας αυτό είναι πάρα πολύ καλό, που θα έχουμε εμείς δυνατότητες να παίρνουμε από τη Κύπρο και δεν θα έχουμε πρόβλημα καθόλου. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και χρήματα από το κρυπτονομίσματα. Πάλι κάνουμε αυτό από τη κάρτα. Απλά όποιο ανταλλακτήριο έχουμε, στέλνουμε κρυπτονόμισμα. Αν δεν έχουμε ανταλλακτήριο, εγώ να σας βοηθήσω να κάνετε εγγραφή εκεί. Στέλνετε από το Visa και Mastercard στο ανταλλακτήριο χρήματα, γυρίζουμε στα κρυπτονόμισμα και βάζουμε στο back office και πληρώνουμε. Και αυτή μια λύση. Και άλλη μια λύση, όποιος δεν δυσκολεύεται με κρυπτονόμισμα, δεν ξέρει κομπιούτερ, δεν ξέρει τίποτα και βρίσκεται μακριά από εμένα, μπορείτε να στείλετε χρήματα με χρυσή κορώνα. Στην Αθήνα νομίζω έχει 8, 9, μήπως και 10 office τη χρυσή κορώνα. Η εταιρεία είναι να ψάχνουμε αλλού μαζί σας. Να στείλετε σε μια συνεργάτρια που είναι, βρίσκεται απάνω σε μένα, αυτή είναι στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη και αυτή μας βοηθάει, βάζει με την κάρτα της, της τράπεζας. Στη Ρωσία είναι πιο εύκολα αυτά τα πράγματα, πιο απλά. Τη στέλνουμε χρήματα, τη βάζει μέσα στη κάρτα της και πληρώνει στο Skyway για εμάς, δηλαδή βάζει στο back office μας. Και άλλη μια λύση, δηλαδή από κάθε πρόβλημα πρέπει να βρίσκουμε λύση και οι λύσεις υπάρχουν. Να έχετε όρεξη απλά να δουλεύετε, να έχετε όρεξη να επενδύτε και λύσεις να βρίσκουμε. Πιστεύω από την επόμενο μήνα θα βρεθούν και άλλες λύσεις. Έχουμε πρόβλημα τώρα μόνο λιγότερο από ένα μήνα. Άλλες ερωτήσεις. Αν η εταιρεία στο 2021 θα αγοράζει μετοχές πίσω. Απάντηση ότι αυτό μπορεί να κανονίζει μόνο ο Ανατόλη Γιουνίτσκι. Συγγνώμη, να πιω νερό. Και αν ο Ανατόλη Γιουνίτσκι να ανακοινώσει αυτό, τότε και Skyward Community μας κάνει κατευθείαν ανακοίνωση. Αλλά όσο υπολογίζουν τώρα, επειδή η εταιρεία μαζεύει χρήματα για να τελειώσουν αυτά τα στάδια 14 και 15, πιθανόν θα γίνει προς το τέλος του 15ου στάδιο, μπορεί να γίνει αυτό. Μήπως και νωρίτερα. Πόσο στοιχίζει μία ένα μερίδιο, ναι, ένα ντόλια μερίδιο. Πώς μετράμε, βλέπουμε τι πακέτα έχουμε στο back office μας και το κάνουμε δια 100. Τώρα πιο κάτω έχει ακριβώς πόσο είναι.
Πόσο λεφτά χρειάζεται για 14ο και 15ο στάδιο? Κάθε στάδιο εμείς μαζεύουμε 25 εκατομμύρια δολάρια. Εγώ κοιτάω τα πιο βασικές ερωτήσεις που έχουν κάνει εκεί. Audit, δηλαδή αυτό είναι έλεγχο. Έκανε ένας, ρώτησε έλεγχο. Να σας πω, έλεγχο στην εταιρεία γίνεται συνέχεια και βγαίνουν ανακοινώσεις στα νέα. Πριν λίγο καιρό ήταν ανακοίνωση έλεγχου, ήταν στη Μάρινα Γκόρκα. Και στη Σάρτζα έχει περάσει έλεγχο. Επίσης μας λένε ότι Skywork Community φτιάχνει τώρα δικό του σύστημα πληρωμών, δικό του σύστημα πληρωμών με κρυπτονόμισμα. Αυτό είναι ξεχωριστό από το κρυπτονόμισμα που έχει βγάζει η εταιρεία Skyway. Αυτό είναι Skyward Community. Και αργότερα εμείς μπορούμε και να συνεργαστούμε με την εταιρεία ψάχνοντας μαγαζιά και εταιρείες, όποιος θέλει να συνεργάζονται με αυτό το σύστημα. Δηλαδή και αυτό θα πληρωνόμαστε. Εδώ για τον broker που σας είχα πει γράφει από την Κύπρο. Να μας ανακοινώσουν πάλι και αυτό όταν θα έχουμε. Δηλαδή στην Κύπρο η εταιρεία του broker θα παίρνει επιφύες μετοχές από τη GTI και μπορούμε να παίρνουμε από αυτούς. Πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο τιμή και αυτά. Και δεν θα υπάρχει καθόλου προβλήματα και ερωτήσεις από άλλους, γιατί τώρα εμείς έχουμε κάποια τρυψίματα. Γιατί είμαστε ακόμα προ-IPO εταιρεία, έτσι. Δεν έχει βγει. Σημαίνει ότι η εταιρεία που έχει ρίσκο. Τακ. Και το άλλο βλέπω ότι δεν είναι τόσο για το token πάλι εδώ. Για τις ερωτήσεις που θα γίνονται δοκιμές. Το λέει και αυτές τις απαντήσεις που σας είχα πει νωρίτερα, ότι τώρα Μάρτι θα τελειωθεί η πιστοποίηση της πρώτης γραμμής στη Σάρτζα, που είναι για Unicar. Τακ, τόκινε. Εντάξει, αυτές οι ερωτήσεις. Ήθελα να σας πω ότι πόσο έχει αξία ένα τώρα μυρίδιο σε αυτή τη στιγμή. Κάπου ήτανε. Να, ορίστε, 0,36 δολάρια αυτή τη στιγμή αξία το ένα μυρίδιο, όπως βλέπουμε από το back office μας. 0,036. Πότε να βγούμε στο χρηματιστήριο, λέει ότι και τώρα η εταιρεία δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ετοιμάζονται, απλά δεν μας ανακοινώνουν, γιατί όταν θα είναι έτοιμο, τότε να ανακοινώσουν. Πάντως, πρέπει, εγώ ελπίζω ότι μόλις θα φτάσουμε προς το τέλος του 15ο στάδιο, θα αρχίζουμε να βγαίνουμε. Αυτά είναι τα νέα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι τόσο βασικά. Ελπίζω σας ήταν χρήσιμες αυτές οι ερωτήσεις που το κάνανε. Ό,τι άλλο ρωτάνε. Υπάρχει λίγη στρατηγική στην εταιρεία για να βγει στο IPO. Και λέει, έχουμε στρατηγική γράφει στο business plan που έχουμε στο back office μας, πάλι μπορούμε να δούμε και εμείς αυτά. Και άλλο μας έχουν κάνει ανακοίνωση, αν κάποιος ανακοίνωση τώρα, συγγνώμη, λάθος είπα,
αν κάποιος από εσάς ξέρει κάποια γλώσσα ή γαλλικά ή καλά και αγγλικά ή κάποιες άλλες γλώσσες από την Αφρική ή κάποιες σπάνιες γλώσσες, μπορείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία και να δουλεύετε με το τηλέφωνο. Δηλαδή, Skyward Community δίνει, περίπου να σας πω, σε κάποια χώρα δίνει διαφήμιση. Εγώ όλα περιμένω όταν θα γίνει αυτό για την Ελλάδα, αλλά κάπως Ελλάδα αφήνουν, δεν ξέρω, δουλεύουν σε αζιάτικες χώρες τώρα, δεν δουλεύουν προς την Ευρώπη. Αλλά πάλι η γαλλική γλώσσα ζητιέται. Έχει μάλλον και αζιάτικες χώρες που μιλάνε μια γαλλική και αγγλική γλώσσα. Θα δίνουν διαφήμιση και εσείς, δηλαδή σας παίρνουν τηλέφωνο μέσω ίντερνετ, γίνεται όλα αυτά. Και εσείς απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, δηλαδή πρέπει να ξέρετε, να σας δει και να σας δώσει και υλικό η εταιρεία πώς πρέπει να απαντάτε, τι πρέπει να απαντάτε σε ποιες ερωτήσεις, να δίνετε πληροφορίες και όταν γράφονται αυτοί οι άνθρωποι θα γράφονται κάτω από εσάς. Δηλαδή μπορείτε να χτίσετε μια μεγάλη εταιρεία, μια μεγάλη ομάδα από τους ανθρώπους από διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι φοβερή ευκαιρία, μονάχα πρέπει να ξέρετε κάποιες ξένες γλώσσες. Και αν ξέρετε πάλι επικοινωνήστε μαζί μου να σας πω άλλες οδηγίες πώς, τι μπορείτε να κάνετε. Τώρα να προχωρήσουμε εμείς. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις γράψτε μας αυτά που είπα. Και να πω εγώ λιγάκι για τη δικτύωση, γιατί κανονικά το θέμα μου είναι η δικτύωση. Και άλλο θέλω να πω από το Μάρτι, θα κάνει και κόρη μου webinar, θα κάνει στο θέμα παρουσίαση, γιατί είναι Ελληνίδα που ξέρει και ρώσικη γλώσσα. Και από την εταιρεία πρέπει να γίνουν webinar και για παρουσίαση και για δικτύωση. Εγώ το παράτησα δικτύωση για λόγω παρουσίαση, αλλά πρέπει να γίνουν και τα δύο. Και μετά εσείς πιο εύκολα μπορείτε να φέρνετε ανθρώπους, να φέρνετε σε παρουσίαση. Πιστεύω από την κόρη μου θα είναι πολύ πιο ωραίες webinar. Γι' αυτό της λέω να κάνει παρουσίαση που θα έρχονται καινούργιες συνεργάτες για να ακούσουν για την εταιρεία, πώς φτιάχτηκε και αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, η παρουσίαση της τεχνολογίας μας, της εταιρείας μας. Και να πει λίγο νέα, κάτι για τα νέα θα κάνω και εγώ και να κάνω το δικτύωση. Τώρα να ανοίγω τα slide. Δεν ετοίμασα το slide λίγο. Άνοιξε. Τώρα νομίζω ανοίγει. Απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Γράψτε μου συν ό,τι βλέπετε στην οθόνη αυτό το slide που είναι απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Θα περάσω τώρα αυτό πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα τέταρτο θα τελειώσω. Κανονικά αυτό πρέπει να σας κάνω μάθημα γύρω σε μισή ώρα, αλλά τώρα θα κάνουμε γρήγορα γιατί κάνω στην αρχή τα νέα. Ναι. Τώρα όποιος βρίσκεται εδώ όλοι με ξέρουν. Εδώ είμαστε φωτογραφία με Ανατόλη Ιουνίτσκη στο Εκοτεχνά Πάρκο. Και εδώ πάλι με συνεργάτες στο Εκοτεχναπάρκο. Μου αρέσει να κοιτάω γενικώς φωτογραφίες που έχω από εκείνες χρονιές. Έχω πάει 2 φορές και ελπίζω ότι να ξαναπάω. Θέλω να κάνω βόλτα με το Unibus, να συναντήσω συνεργάτες από διαφορετικές χώρες, να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Είναι φοβερά. Δηλαδή, να μιλάς γλώσσα που την ξέρεις. Αυτό είναι σούπερ. Δηλαδή με νοήματα, με κάποιες κινήσεις, με αυτό, αλλά πάντως όλοι συνεννοιόμαστε εκεί. Και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάπως να βάλω και δεν να κάνω έτσι για να βλέπω τα slide. Έτσι μάλλον.
Итак, σε τι, το, το, η βάση που χτίζουμε εμείς πώς προχωράμε στην δικτύωση είναι η συνεργασία με τα καινούργια άτομα. Όλα ξεκινάει από τη συνεργασία καινούργια άτομα. Αν δεν φέρνουμε καινούργια άτομα, δεν έχουμε εταιρεία. Δηλαδή, εμείς αυτό που το δικτυακό marketing και αυτό φτιάχνουμε μία εταιρεία. Μία εταιρεία δικιά σας που εσείς είστε αφεντικό, που εσείς πρέπει να προγραμματίζετε και δικό σας χρόνο και να βοηθήσετε στους συνεργάτες σας να προγραμματίσουν και αυτοί. Δηλαδή, να τους μάθετε. Όχι θα κάνετε όλα για το συνεργάτη σας, αλλά να μάθετε συνεργάτη σας να κάνουν και αυτοί αυτό που κάνετε εσείς. Αυτό σημαίνει δικτύωση. Κοίτα, προχωράμε. Επτά στόχοι του σπόνσορα. Δηλαδή, ο καθένας από εσάς γίνεται σπόνσορας. Παίρνει τη ευθύνη σε εσάς και φτιάχνει μία εταιρεία που αργότερα μπορεί να σας φέρνει πολλά χιλιάρικα το μήνα, πολλά λεφτά και επίσης θα αλλάξει και η ζωή σας εντελώς. Γι' αυτό από ό,τι ξεκινάμε, φτιάχνουμε πρόγραμμα. Έχει, κάθε σπόνσορος έχει 7 στόχοι και θα δούμε τώρα βήμα-βήμα. Θέσει στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Λέξη SMART σημαίνει στόχους. Το πρώτο γράμμα C, κάθε γράμμα σε αυτό το... Μια στιγμή. Σε αυτό το slide έχει σημασία. Το γράμμα E σημαίνει συγκεκριμένος. Δηλαδή, ο στόχος σας πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Το γράμμα M, μετρήσιμος, με μετρήσιμος παράμετρος. Δηλαδή, κάνετε στόχο, κατευθείαν με παράδειγμα σας κάνω. Έχετε στόχο να φτιάξετε ένα σπίτι. Να κάνω από απλό που συνήθως πάρα πολλούς ανθρώπους χρειάζονται ένα καινούριο σπίτι. Συγκεκριμένο, σκεφτείτε ποιο σπίτι, με πόσα χρήματα, με πόσο τετραγωνικά, με πόσο... περισσότερα είναι μετρήσιμος παράμετρος, ναι. Φτιάξτε μέσα στο κεφάλι σας. Μπορείτε να κάνετε και μία φωτογραφία και αυτά. Δηλαδή, πρέπει να αξιολογήσουμε αυτό το στόχο, να καταλάβουμε, να νιώθουμε, για να ξέρουμε πού προχωράμε. Αν δεν θα νιώθετε αυτό, δεν θα έχετε κίνητρο να κάνετε δουλειά. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο δικτυακό marketing, ότι δεν μας κυνηγάει κανένας. Όταν εμείς δουλεύουμε κάπου με το μισθό, εμείς ξέρουμε ότι από τάδε ώρα μέχρι τάδε ώρα πρέπει να δουλεύουμε. Και θέλουμε, δεν θέλουμε, αλλά με το ζόρι πάμε στην δουλειά και δουλεύουμε. Εδώ δεν να σας κυνηγήσει κανένας, εσείς μόνοι σας πρέπει να κάνετε πρόγραμμα, μόνοι σας να σπρώχνει το εαυτό σας, για να προχωράτε κάθε μέρα. Γι' αυτό, για να έχετε κίνητρο να δουλέψετε, πρέπει να έχετε στόχο. Πρέπει να είναι, είπαμε, μετρήσιμος. A σημαίνει σχετικός, εφικτός, να είναι ρεαλιστικός. Τα πιο απλά πράγματα, έτσι. Το γράμμα R σημαίνει πραγματικός, απαραίτητος, να ταιριάζει με την αποστολή σας. Αυτό. Το γράμμα T σημαίνει εδώ και τώρα, σε αυτό το περίοδο. Δηλαδή, όχι σε αυτό το περίοδο. Πρέπει να ορίζετε εσείς σε ποιο περίοδο, χρονικό περίοδο, αυτό θα γίνει. Πρέπει να γράψετε και το περίοδο. Πότε θα το κάνω σπίτι, σε πόσα χρόνια, σε ένα, σε δύο χρόνια. Καθαρίστε βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος στόχους. Φτιάχνετε μετά πλάνο. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Στην αρχή να γράψετε πού θέλετε να βρεθείτε μέσα σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, μετά σε 1 χρόνο, σε 1 μήνα. Προχωράμε έτσι σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Και φτάνουμε εκεί τι πρέπει να κάνετε για να πρώτα βήματα. Ενημερώστε την οικογένεια και τους φίλους σας για το στόχο σας. Αυτό θα είναι πάλι ένα κίνητρο, γιατί μετά να πείτε, αχά, είπα στο φίλο μου ότι είστε η γυναίκα μου, ότι θα έχουμε καινούριο σπίτι σε 2 χρόνια, ναι, πρέπει να προχωρήσω,
θα γίνω ξεφτύλα μετά. Αυτό μας βοηθάει να προχωρήσουμε πάλι. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχο σας. Δηλαδή, όλοι εμείς έχουμε όνειρο. Να εξαπλώνω και σκέφτομαι, αχ, θέλω ένα σπίτι, ένα με πισίνα. Ήταν, κάποιος με πισίνα δεν θέλει, ότι εγώ δεν θέλω πισίνα, εγώ θέλω να έχω μεγάλο οικόπεδο με πρασινάδα, με δέντρα, να είναι μπόλικο οικόπεδο, έτσι, να μην έχω γείτονες πολύ κοντά. Και αυτό το όνειρο έχουμε όλοι, έτσι. Αλλά μετά, αυτό το όνειρο πρέπει να μετατρέψουμε, είπαμε, σε στόχο. Δηλαδή, κάνουμε πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω για να έχω αυτό το σπίτι. Ξεκινάμε, είπαμε, ότι πρέπει σε 6 μήνες να φτάσω εκεί. Σε τόσα χρήματα να βγάζω. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω τότε. Σε 3 μήνες πρέπει να φτάσω εκεί και σε 1 μήνα εκεί. Για να φτάσω σε 1 μήνα εκεί, τι πρέπει να κάνω, ποια βήματα κάνω κάθε μέρα. Και επίσης πρέπει να φτάσουμε στο, καλά να φτάσουμε κατευθείαν στο πρώτο μήνα όποιος μπαίνει στο leader. Και μετά, στο status leader είναι πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή δικός επένδυση $200 το λιγότερο και τρία άτομα και με 200 και όλο τζίρο 2.000 εκεί πρώτη γραμμή. Και μετά βοηθάτε άλλους συνεργάτες σας να φτάσουν, τρεις συνεργάτες να φτάσουν στο leader, εσείς στάνετε αυτόματα στο master. Προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Ναι, αν δεν έχουμε δίκτυο, δεν έχετε εταιρεία. Δεν έχετε business. Η λίστα επαφών, φτάσαμε στο δεύτερο, τι πρέπει να κάνει ο κάθε σπόνσορος, πρέπει να έχει μία λίστα επαφών. Είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της περιουσίας σας. Δηλαδή, φτιάχνουμε κάθε business έχει κάτι που πρέπει να επενδύσετε μέσα σε αυτό το business. Όταν φτιάχνετε το μαγαζί σας, ξέρετε εσείς πόσο λεφτά πρέπει να επενδύσετε. Ότι αυτό, δηλαδή, κάτι κάνετε, κάποια επένδυση. Στο δικτυακό marketing είναι πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να έχετε χρήματα πολλά, μόνο χρήματα για το πακέτο σας, αλλά πρέπει να έχετε μεγάλη λίστα επαφών. Όσο πιο μεγάλη λίστα έχετε, τόσο μεγαλύτερο business θα έχετε. Και να σας πω πώς να κάνετε για να μην τελειώνει ποτέ αυτή τη λίστα. Δηλαδή, για να μην ξεχάσω να σας πω τώρα, κάθε φορά όταν βρίσκετε κάποιον συνεργάτη που ακόμα και σας λέει ότι δεν θέλει να ακολουθήσει εσάς, τον ρωτάμε αν μήπως ξέρεις κάποιους γνωστούς που θέλουν να κερδίζουν, να έχουν χρήματα, θέλουν να σε 2 χρόνια να έχουν ένα σπίτι, όπως και εγώ. Και το βάζεις βάζετε ονόματα και έτσι συνέχεια συμπληρώνετε τη λίστα σας. Μην φιλτράρετε τις επαφές, μην αποφασίζετε για αυτός. Μην κάνετε προβλέψεις και να μην κάνετε υποθέσεις. Όταν έχετε ανθρώπους, μην το σκέφτεστε ότι αυτός να πάει, ο άλλος δεν θα πάει. Επικοινωνούμε με όλους. Βάζουμε και επικοινωνούμε. Να δίνετε τις κάρτες σας, να μαζεύετε τις κάρτες. Καλό να έχετε και τις κάρτες προσωπικές σας και έχουμε εμείς μακέτα για να φτιάξετε με το Skyward Community, την προσωπική κάρτα σας. Και όταν πάτε και όταν κάπου συναντάτε έναν άνθρωπο και δίνετε, λέει, θες τα στοιχεία μου, να δώσω και τα δικιά σου, και αν δεν έχει κάρτα αυτός, απλά συμπληρώνετε, να έχετε ένα μπλοκάκι που να συμπληρώνετε. Ακόμα και όταν έτσι απλά γνωρίσατε άνθρωπο, το δίνετε την κάρτα σας. Μπορεί και μόνος του αυτός να ρωτήσει, τι σημαίνει αυτό. Μένα πολύ με ρωτάνε όταν βλέπω την κάρτα μου. Που έχω. Θα πάω να σας δείξω άλλη φορά. Πάντα είχα εδώ δύο κάρτες. Τώρα να μην καταστερώ. Η επαγγελματική κάρτα είναι το πρόσωπό σας. Καταλάβετε πώς να έχετε, αν δεν έχετε κάρτα, πώς μπορείτε να πείτε ότι είστε επαγγελματίες. Η επιτυχία σας ξεκινάει από τη δημιουργία μιας λίστας επαφών. Όπως είπαμε αυτό, αν δεν έχετε λίστα επαφών, δεν θα έχετε επιτυχία. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Αν βλέπετε ότι άνθρωπος που δεν το θέλει τίποτα, δεν το κάνει τίποτα,
μη σπαταλάτε χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι αρνητικοί που μερικοί ξέρετε δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τη τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ, κοιτάνε και τους αρέσει αυτή τη ζωή. Άλλοι μέσα στο καφενείο συνέχεια. Δηλαδή, μη σπαταλάτε σε τέτοιους ανθρώπους χρόνο να ψάχνετε αυτούς που θα έχουν και αυτοί, που θα θέλει κάτι. Να θέλει κάτι να αλλάξει στη ζωή του, να θέλει να προχωρήσει. Τέτοιους ανθρώπους να ψάχνετε. Ή τουλάχιστον επενδυτές που να θέλουν απλά να επενδύσουν. Ή ποιος θέλει να δουλεύει. Άλλος δεν έχει λεφτά για επένδυση, αλλά θέλει να δουλεύει. Αυτός θα είναι πολύ καλός συνεργάτης. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Και αυτό είναι πολύ βασικό, ας να έχει αυτός δικό του άποψη. Κατάλαβα ότι δεν θέλετε, ίσως γνωρίζετε κάποιον που να θέλει να κερδίσει χρήματα. Αυτό που σας είπα, αν άνθρωπος δεν θέλει, ρωτάμε ποιον ξέρεις πώς, ποιος θέλει. Ποιος θέλει σήμερα, αύριο, λεφτά. Ποιος θέλει σε 2 χρόνια να έχει ένα καινούριο σπίτι. Ή ποιος έχει πρόβλημα και έχει παλιό αυτοκίνητο και θέλει να το αλλάξει. Δώσ' μου τέτοιους ανθρώπους. Δώσ' μου τηλεφωνά του και να τους μιλήσω. Αυτό έργο δεν είναι για όλους. Δεν είναι όλοι θα πάνε μαζί σας. Γι' αυτό να αφήνετε ελεύθερο ανθρώπος, όποιος λέει όχι, ελεύθερος. Εμείς απλά ψάχνουμε αυτούς που να θέλουν. Αν αρέσει σε κάποιον, θα αρέσει και στους φίλους σας. Στους φίλους του, συγγνώμη. Δηλαδή, αν βρίσκεται κάποιον άνθρωπο που συμπαθεί σε εσάς, που αρέσει, τον αρέσει να μιλάει με εσάς, να επικοινωνεί με εσάς, σίγουρα αυτός θα έχει γύρω του φίλους που και αυτοί θα είναι κάπως, θα τον μοιάζουν και τότε και αυτοί θα είναι καλοί με εσάς, δηλαδή να είναι σε επικοινωνία. Με καταλάβατε έτσι. Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλήση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Δηλαδή, εμείς όταν καλούμε να καλέσουμε στο webinar, να καλέσουμε σε κάποια συνάντηση, για ένα καφέ, πρέπει να κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Και το δείχνουμε στο άνθρωπο που βρίσκομαι ότι δεν είναι δύσκολο. Παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις ένα ραντεβού, έτσι, για να μιλήσουμε ή απλά καλές για την παρουσίαση. Εγώ τώρα σας είπα, από το επόμενο μήνα βάζω το παιδί μου να κάνει παρουσιάσεις, να μάθει να κάνει παρουσιάσεις για να βοηθήσει σε εσάς και αυτή να μάθει πώς ο άνθρωπος πρέπει πάντα να εργάζεται. Για να προχωρήσει στη ζωή του, πρέπει να μαθαίνει, αυτή μου μαθαίνει γλώσσες πολλές και πρέπει να κάνει συνέχεια να προχωρεί μπροστά. Έτσι το μαθαίνω τα παιδιά μου. Και νομίζω και για εσάς θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Δείχνουμε, μαθαίνουμε. Δηλαδή, όταν εμείς βρίσκουμε άνθρωπο, όποιος θέλει να εργάζεται, δεν πειράζει, έχει χρήματα αυτός, δεν έχει να επενδύσει. Μπορούμε και να βοηθήσουμε να κάνει επένδυση. Μπορεί να κάνει επένδυση το πιο μικρό που υπάρχει. Εμείς ασχολούμαστε, δίνουμε το 80% ελεύθερο χρόνο σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τον βλέπουμε σαν συνεργάτη. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει θέληση να προχωρήσει. Και σε αυτόν βοηθάμε. Το παίρνουμε τηλέφωνο μαζί του στους φίλους του. Το κάνουμε συναντήσεις με τους φίλους του παρουσιάζει. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις τις παρουσιάσεις. Το καλύτερο ανθρώπου σε παρουσίαση που θα κάνουμε από το Μάρτι. Και απλά ανοίγει κομπιούτερ και παρακολουθείτε. Μπες στο παρουσίαση. Μπορείς να μπεις. Θέλω να σου βοηθήσω να μπεις στο δωμάτιο, έτσι. Στο δωμάτιο webinar. Στο ίδιο δωμάτιο webinar θα κάνω παρουσίαση. Μετά από παρουσίαση παίρνεις τηλέφωνο. Τι ερωτήσεις έχεις, αν έχει κάποια ερώτηση που δεν μπορείτε να απαντήσετε, τηλεφωνάτε σε εμάς και κάνουμε εμείς απάντηση. Δηλαδή, όλα σε αυτό βοηθάμε στον άνθρωπο, συνοδεύουμε και το δείχνουμε ότι είμαστε δίπλα.
Προπονηθείτε με το συγγενή για να κάνετε παρουσίαση. Ενώ τώρα σας δεν χρειάζεται τόσο πολύ να κάνετε παρουσίαση, γιατί θα κάνουμε εμείς. Και εμείς σας λέω, θα δουλεύουμε για εσάς. Εγώ θα κάνω δικτύωση να βοηθάω, να μαθαίνουν τους ανθρώπους να κάνουν business. Και η κόρη μου θα κάνει παρουσίαση για τους καινούριους ανθρώπους και βέβαια συνέχεια να ανακοινώνουμε τα νέα, να λύνουμε τα προβλήματά σας, να βοηθάμε με τις πληρωμές, με όλα ό,τι θέλετε. Τακ. Προγραμματισμός χρόνος. Το τρίτο στόχο του σπόνσορα που πρέπει να κάνει, προγραμματισμό το χρόνο. Αν δεν κάνει το προγραμματισμό και λέτε, αν αύριο μήπως θα δει ώρα να πάρω τηλέφωνο, δεν θα το κάνετε. Πρέπει να κάνετε πρόγραμμα, αλλιώς δεν θα βγείτε. Αλλιώς δεν θα κάνετε, θα το παρατήσετε. Να εργάσετε συστηματικά. Αυτό είναι βασικότερο, να κάνετε κάθε μέρα. Γιατί αν κάνετε δύο φορές την εβδομάδα τηλεφωνήματα, μετά πάλι ξεχνάτε πώς μιλήσατε, πώς... Δηλαδή, πρέπει συστηματικά να κάνετε αυτό. Πρόσκληση. Σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Το τέταρτο, ναι. Εμείς πρέπει... Κάτι μας πήδηξε, δεν ξέρω. Δημιουργήστε θετική εντύπωση στο άνθρωπο όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ναι. Στην αρχή μιλάμε με τίποτα για την εταιρεία, όχι. Μιλάμε για προσωπικά πράγματα, για να κάνουμε θετική εντύπωση, να ξέρετε πιο πολύ να ρωτάτε και περιμένετε πότε να μιλάει άλλος. Ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το εαυτό του και αγαπάει να μιλάει για το εαυτό του. Γι' αυτό πρώτη φορά πρέπει να είστε ακροατές, να κάνετε θετική εντύπωση στον άνθρωπο. Γιατί λίγοι άνθρωποι που μπορούν να ακούνε. Και μετά, σιγά-σιγά-σιγά, θα το λέτε για την εταιρεία. Δεν λέω ότι συνέχεια να κάνετε να τον ακούτε. Πρώτη φορά, για να καταλάβετε τι αρέσει σε αυτόν τον άνθρωπο, τι τον ενδιαφέρει, τι προβλήματα έχει, πού μπορείτε να τον βοηθήσετε. Γι' αυτό, στην αρχή, πρέπει να τον ακούτε. Η κλίση είναι μια αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο, πώς θα το κάνετε κλίση, πώς να μιλάτε, αυτό μπορούμε να κάνουμε και μαζί. Την άλλη φορά που θα έχω περισσότερα μήπως χρόνο να σας ανοίξω αυτό το θέμα περισσότερα. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Να πάω πιο γρήγορα για να... Τώρα... Έτσι δεν το βλέπω τι γράφει. Να κάνω στο άλλο. Τα, αναφέρετε με σαφήνεια το όνομά σας. Ναι, πώς το σας λένε. Ρωτήστε τη γνώμη τους. Όλα σας είπα περισσότερα να ρωτάτε. Περισσότερα να ακούτε τον άνθρωπο. Χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Γιατί η φοιτητική ενέργεια μεταδίνεται. Όταν μιλάτε, αν έχετε χαμόγελο, η φωνή σας αλλάζει. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Αν ο άνθρωπος είπε όχι, μπορεί αυτή τη στιγμή αυτός δεν είναι έτοιμος να σας ακούσει ή δεν είναι σε καλή διάθεση. Ναι. Βάλτε το εαυτό σας στη θέση του όταν ακούτε άνθρωπο. Σκέφτε, αυτός έχει... Με αυτά προβλήματα. Και σκεφτείτε να μπείτε κατευθείαν εσείς στη θέση του. Ο συναμιλητής δεν ενδιαφέρεται για την επιτυχία σας, ενδιαφέρεται για να κερδίσει. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση πείτε ευχαριστώ. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Αυτό θα έρθει μόνο του σιγά σιγά. Στην αρχή να έχετε ένα πρόγραμμα, ένα... μπροστά σας ένα χαρτί που να κάνετε κάποιες σημειώσεις, αλλά σιγά σιγά θα προχωρήσετε και να μιλάτε πιο εύκολα. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην τον διακόπτε. Το είπαμε, πρέπει να κάνουμε θετική εντύπωση. Δεν απαντούν σε όλες τις συζητήσεις, ναι. Κάποιος θα φύγει μετά, δεν θα συνεργάζεται μαζί σας, προχωράμε. Θέστε στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις. Τώρα για τις ερωτήσεις δεν θα σας εξηγώ. Θα εξηγήσω την επόμενη φορά.
Συν διευρυνητικές ερωτήσεις. Η μόνη της λέξη το λέει ότι βάζουμε, μπαίνουμε πιο βαθιά στο θέμα, ναι. Ερωτήσεις που κλείνουν τη συζήτηση και αυτές οι ερωτήσεις, δηλαδή για όλες τις ερωτήσεις να μιλήσουμε επόμενη φορά, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό. Βασικό σημείο, ακούστε προσεκτικά τον άτομα, τι λέει, προετοιμαστείτε, αλλά μην διαβάσετε από το χαρτί. Αν θα διαβάσετε από χαρτί, παρόλο που μιλάτε στο τηλέφωνο, θα ακούσετε σαν ρομπότ. Και αυτό θα ακούτε, θα καταλαβαίνει άλλος ότι κάτι τρέχει, ναι. Πέμπτο, στόχο, το σπόνσορα πρέπει να μάθει σιγά σιγά να κάνει παρουσίαση. Μία μικρή παρουσίαση, 15 λεπτών. Η αυτοποίησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Προετοιμάστε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Διατηρήστε το στυλ της εταιρείας. Και αυτό πολύ καλά, αν μπορείτε να έχετε πράγματα της εταιρείας, σε αυτό μπορώ να σας βοηθήσω τώρα και μπορούμε να παραγγείλουμε και το κατάλογο και πράγματα, μπλοκάκι, στυλό, αυτά τα πράγματα. Ναι, βασικότερα είναι κάρτα. Την κάρτα φτιάχνουμε εδώ. Η διάρκεια παρουσίασης, όταν μιλάτε εσείς διάρκεια παρουσίασης, να μην είναι παραπάνω από 15 λεπτά. Αυτή η παρουσίαση που κάνουμε εμείς στο δωμάτιο webinar, που ο άνθρωπος χαλαρώνει και μπορεί να έχει περισσότερο χρόνο, είναι 45 λεπτά περίπου. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον, το καλούμενο σας και για τα όνειρά του. Εξωτερική εμφάνιση σας επηρεάζει προσοχών των ακροατών. Βλέπετε από την εμφάνιση, φαίνεται, ναι, ποιον να ακούτε εσείς, βέβαια, ο άνθρωπος με καστιούμι, με ωραίο ντύσιμο, πιο πολύ να σας δώσει εντύπωση, πιο μεγάλη εντύπωση. Εδώ δεν είπαμε, κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, κάντε σύγκριση. Πώς κάνουμε σύγκριση εμείς στην εταιρεία, με το άλλο οχήματα, μπορούμε να κάνουμε σύγκριση και το business μας. Ξέρετε, εμείς παίρνουμε από την πρώτη γραμμή, από τους συνεργάτες 15%, σε λίγο θα έχουμε από την 1η Μαρτίου ετοιμαστείτε, θα μας δώσουν για μία εβδομάδα έκπτωση, όχι έκπτωση, να έχουμε δυνατότητα να παίρνουμε 30% από τους ανθρώπους που καλέσαμε στην εταιρεία, δηλαδή αυτοί που μπαίνουν από τους πρώτους, δηλαδή από τις επενδυτές που πρώτη φορά θα επενδύσουν. Αυτό θα έχει από το 1η Μάρτη να προετοιμαστείτε από τώρα, γιατί εκεί κάθε εβδομάδα μετά θα πέφτει. Στην αρχή θα είναι 30% για μία εβδομάδα, μετά θα σας πέφτει. Γι' αυτό, αν έχετε κάποιος που σκέφτεστε ότι μπορεί να κάνει επένδυση, από τώρα ξεκινήστε σιγά σιγά να μιλάτε μαζί του, για να μετά να γράφετε πολύ γρήγορα. Μπορείτε να φέρνετε και σε συναντήσεις αυτές που κάνουμε. Κάντε ερώτηση με απάντηση ναι. Ναι, υπάρχει τέτοιες ερωτήσεις, να σας πω και αυτό άλλη φορά, που ο άνθρωπος να απαντήσει ναι. Και τεχνική του Βιεμίν Φραγκλίνο, πάλι στο επόμενο webinar, να σας διευκρινίσω. Γενικώς, η μεγάλη περισσότερα webinar, εγώ όταν από το Μάρτι θα κάνει η κόρη μου παρουσίαση, εγώ δεν θα έχω τόσο πολλά και θα δίνω ολόκληρα μαθήματα, εκτός από αυτά τα slide, να σας δίνω και άλλα μαθήματα που περνάω και εγώ, πώς εμείς πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη. Τονίστε τα πλεονεκτήματα και προοπτικές της επενδύσης στο έργο μας. Πάντα να έχετε φοινικά συναισθήματα και ενέργεια. Ξέρετε, στο ήλιο ο άνθρωπος τραβιέται, στο φως. Όποιος άνθρωπος δίνει ζωή, ενέργεια, ζεστασιά, όλος ο κόσμος τραβιέται, όλοι θέλουν να είναι δίπλα του. Έχετε παρατηρήσει, ναι. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι καλύτερο μεταφορικό, αλλά αν δεν ξέρετε να οδηγήσετε,
Δεν θα πάει πουθενά, αν δεν ξέρει την... Τα χρήματα θα αρχίζουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίσει να αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πιλωτών προς εσάς. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στο συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες και ενδιαφέροντά του. Διατηρήστε πάντα ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρνει νέους πιλάτες. Η στρατηγική ή τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πουλητές δικτυωτές. Μην αφήνετε τον πελάτη να κρυώσει, αυτό να σας πω λίγο. Όταν εμείς καλούμε άνθρωπο σε μια συνάντηση, σε μια παρουσίαση, ακόμα και από το ίντερνετ που κοιτάει webinar, μόλις τελειώνει ο webinar πρέπει να τον κάνετε τηλέφωνο. Δηλαδή πρέπει να επικοινωνήσετε στη πρώτη μέρα, καλύτερα σε πρώτες ώρες. Να ρωτήσετε τι ερωτήσεις έχει και αυτό. Αν αφήνετε, αν θα κάνετε επικοινωνία στη πρώτη μέρα, 70% θα έχετε επιτυχία. Αν να πειράσει 4 μέρες, 23%. Αν να πειράσει πάνω από 10 μέρες, πάει κρύωση αυτός, πάγωση, 7%. Δηλαδή σίγουρα να σας πει όχι. Γι' αυτό μην ξεκινάτε να επικοινωνείτε άνθρωπο αν δεν έχετε σκοπό να τον μιλήσετε κατευθείαν μετά και να στηρίξετε τον κάθε μέρα. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Πρέπει να κάνετε επαφή. Η γνώση σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Επίσης, αφού γίνεστε εσείς επαγγελματίες, πρέπει σιγά να μάθετε για την εταιρεία. Οι πιο κοινές αντιρρήσεις, πρέπει να ξέρετε να απαντάτε σε απλές αντιρρήσεις, ότι αυτή είναι η πυραμίδα, η γυναίκα μου δεν θέλει, εγώ δεν έχω λεφτά. Πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Και αυτό θα κάνουμε. Και αυτό μάθημα να κάνουμε. Μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε άτομο έγκριται στο ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Σημαίνει ότι αυτός κάπως ενδιαφέρεται. Βάφος εναντίον πλάτος, γιατί άνθρωποι αποτυχάνουν στο δικτυακό μάρκετινγκ. Γιατί όπως βλέπετε δεξιά ένας εγώ και γύρω μου 10 επενδυτές, και αυτοί μόνο οι επενδυτές και τίποτα άλλο. Και δεν τους μαθαίνω τίποτα. Αυτοί δεν ξέρουν ούτε να μπουν στο back office τους, ούτε ξέρουν να καλέσουν κάποιον. Και έτσι τελειώνει η εταιρεία. Δηλαδή, εσείς το φτιάξατε πόσο αυτοί ο άνθρωπος, όσο αυτοί πληρώνουν, εσείς παίρνετε χρήματα. Μετά όμως τελειώσανε να πληρώνουν πακέτο, τελείωσε. Η πρώτη εικονίτσα εδώ που είναι άνθρωπος που βλέπετε, μέχρι τη τρίτη γραμμή πρέπει να στηρίζουμε, να τους μαθαίνουμε στο βάφος, με το πρώτο, με το δεύτερο, με το τρίτο. Γιατί μπορεί ο πρώτος δεν να κάνει business, δεν θα θέλει. Με το συνανθρωπό σας, δηλαδή μέχρι τη τρίτη γραμμή πρέπει να τους στηρίζουμε, να τους μαθαίνουμε όπως είναι η πρώτη γραμμή. Και μετά όταν βλέπετε ότι αυτός έχει μάθει, καταφέρνει όλα να κάνει μόνος του, τον αφήνετε να κάνει και αυτός το μόνος του, το να συνεχίζει. Μέχρι τότε αυτός θα φτάσει τουλάχιστον στο μάστερ. Να τον βοηθήσετε τουλάχιστον, στο μάστερ μήπως όχι, αλλά το leader πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε με τη δική σας βοήθεια. Τέσσερα βήματα του συστήματος επανάληψης. Αυτά τα βήματα που πρέπει να κάνουμε εμείς με το κάθε συνεργάτη κάθε φορά. Πρώτο, είναι πρόσκληση. Δεν ξέρω πού να ανοίγει η βελάκι, πρέπει να ρωτήσω για να σας δείχνω. Δεν πειράζει, να σας λέω, έτσι το βλέπετε. Το πρώτο είναι πρόσκληση. Καλούμε άνθρωπο σε κάποια συνάντηση, σε κάποιο webinar ή συνάντηση, αν μπορείτε να κάνετε μόνοι σε συνάντηση. Το δεύτερο είναι πάει παρουσίαση. Δηλαδή και πρώτο μπορούμε να κάνουμε απλά να καλέσουμε σε ένα καφέ, να μιλήσουμε 5-10 λεπτάκια, πιο πολύ είπαμε, μιλάμε για τα προσωπικά του και μετά σιγά σιγά τον καλούμε σε μια παρουσίαση. Έλα να μπει σε παρουσίαση. Εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή μαθαίνουμε τα προβλήματα του άνθρωπου. Ναι, δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί το άλλο, έχει 3 παιδιά, έχει κάτι άλλο, έχει γραμμάτια, έχει αυτό. Μου λες, ξέρεις, ξέρω να λύνω το πρόβληματά σου.
Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει. Μπες αύριο στη παρουσίαση, τάδε ώρα, και μετά θα μιλήσουμε. Τίποτα άλλο. Ξέρω να διαλύσεις τα προβλήματά σου και μπες στη παρουσίαση. Μετά από την παρουσίαση σου παίρνεις, ρωτάς. Βλέπεις, πόσο έχεις εμπιστοσύνη σε αυτή την εταιρεία. Το κατά το πιστεύεις ότι μπορούμε να κάνουμε business με αυτή την εταιρεία, μεγάλο business. Ότι αυτό. Ναι, αν συμφωνεί ο άνθρωπος και αυτά, λες έλα να κάνουμε πάλι ραντεβού ή κατευθείαν στο τηλέφωνο μιλάτε. Τώρα που δεν βγαίνουμε και πολύ έξω, περισσότερα μιλάμε στα τηλέφωνα και μέσω ίντερνετ. Και το λέμε, τι μπορείς να κάνεις εσύ για να βγεις στο καλό μισθό, να βγεις σε καλό εισόδημα με αυτή την εταιρεία, ακόμα και τώρα. Και μετά θα σου δίνουν και εισοδήματα και οι μετοχές που θα έχεις. Τα μερίδια που θα γίνουν μετοχές. Εντάξει, δηλαδή, μετά από την παρουσίαση, απαραίτητα παίρνουμε τηλέφωνο στο τρίτο βήμα. Κατευθείαν μετά από την παρουσίαση παίρνουμε τηλέφωνο και ρωτάμε, απαντάμε και κλείνουμε επόμενο ραντεβού και κάνουμε συνέχεια υποστήριξη. Και με το κάθε άνθρωπο που θέλουμε να φέρουμε στην εκκλησία, κάνουμε συνέχεια αυτό. Πρόσκληση, παρουσίαση, τηλεφώνημα, υποστήριξη. Υποστήριξη αυτό δεν είναι για μία φορά, έτσι. Εδώ δουλεύουμε καιρό με το άνθρωπο. Μέχρι βλέπουμε ότι αυτός μπορεί να συνεχίζει μόνο του. Είπα το λιγότερο να φτάσει στο leader. Ή αν θέλει μετά μόνο σκέτο να κάνει, όπως το λένε, επένδυση, το αφήνουμε τότε. Το αφήνουμε σε αυτό το στάδιο. Αλλά κάποιο καιρό τον ξαναρωτάμε. Μήπως να θέλεις να κερδίσεις τώρα. Τι περιμένεις 3 χρόνια μέχρι να πάρεις μερίσματα. Πρέπει να βγάλεις τώρα χρήματα. Προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας αυτά τα βήματα. Τα βήματά σας και να φτάσετε στην επιτυχία. You win, the world wins. Δηλαδή, όλοι κερδίζουν και εγώ κερδίζω, όλος ο κόσμος κερδίζει. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για την παρουσία σας. Υπολογίζει να τελειώσω λίγο νωρίτερα, αλλά σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Καλό βράδυ και να συναντηθούμε την επόμενη Πέμπτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.